Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Arc Genesis. Άλλο ένα επεισόδιο Arc Genesis. Λοιπόν, καταρχάς, μη στενοχωριέστε για τον Rex και για το Archentavis, διότι έχω πάνω πάρα πολλά μωράκια από τους γονείς Rex, οπότε αυτός ο Rex που χάσαμε δεν μας πειράζει καθόλου, διότι μπορούμε να γεννήσουμε πάρα πολλούς ακριβώς ίδιους Rex και να έχουμε ουσιαστικά τον Rex μας πίσω, οπότε δεν χάσαμε τίποτα. Το Argentavis τώρα, πήγα εγώ εχθές εκτός κάμερας και βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο Argentavis, το οποίο νομίζω ήταν 145. Ήταν πολύ καλό level, το ονόμασα Ex Περιστερούλης. Θυμάστε τον Περιστερούλη που έχουμε στο The Island? Αυτός είναι Ex Περιστερούλης. Είναι θηλυκό τώρα που το ξαναβλέπω, δεν πειράζει. Ex Περιστερούλης, μ' αρέσει. Έχει πολύ καλά στατιστικά, πάρα πολύ καλά στατιστικά και 43 levels από το κράιο, οπότε από εχθές μέχρι σήμερα. Όλα βαίνουν καλώς, παιδιά, μη στεναχωριέστε για τίποτα. Έχουμε καλύτερο Archentavis από ό,τι είχαμε πριν και έχω να πω ότι όταν είμαι μόνος μου εκτός κάμερας και ψάχνω για ζώα, συνήθως βρίσκω μεγάλα levels. Όταν γράφω βίντεο και θέλω να ψάξω κάποιο ζώο για το βίντεο, δεν βρίσκω τίποτα. Είναι όλα level μικρά. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα πριν ξεκινήσουμε το σημερινό επεισόδιο. Έχω επάνω μου διάφορα cryopod, όπως ίσως να είδατε, και θέλω να δείτε λιγάκι, να κάνουμε κάποια πειράματα μαζί. Λοιπόν, πηγαίνω εδώ. Έχω ένα cryopod άδειο, cryopod, αλλά με γεμάτη ζωή. Το ανεβάζω, βγαίνω έξω, ξαναμπαίνω εδώ μέσα, το κατεβάζω. Κοιτάξτε. Να το, μία μέρα, 7 ώρες. Μία μέρα και 7 ώρες. Πάμε να δούμε λίγο τον χαλασμένο Tech Rex. Θα κάνουμε μερικά πειράματα σήμερα, δεν πειράζει. Ο χαλασμένος Tech Rex, ο οποίος είναι level 1 χωρίς άντλ, και πάμε να του δώσουμε μερικά level όπου να είναι, δεν έχει σημασία, για να τον πάμε level 45. Παίρνω ένα άλλο cryopod. Επίσης άδικο cryopod, αλλά με γεμάτη ζωή. Θα το βάλω κάτω-κάτω για να το βλέπουμε. Έτσι, γεμάτο cryopod, άδεια ζωή. Βάζουμε μέσα τον Tech Rex level 45, έτσι. Είναι level 45. Level 45, γιατί του έδωσα μερικά levels μόλις τώρα. Ερχόμαστε εδώ. Πάμε Arc Data. Το ανεβάζουμε. Βγαίνουμε. Ξαναμπαίνουμε. Το κατεβάζουμε. Οπ, έχασε. Μία μέρα και 7 ώρες. Το cryopod πάνω γράφει Tech Rex level 45. Οκ, level 45. Το ρίχνουμε κάτω. Level 1. Level 1. Οκ. Okay. Τα αφήνω εγώ εδώ μέσα. Να τον έχω να κάνω πειράματα. Δεν ξέρω. Τον αφήνω εδώ μέσα. Είδες, χρειάστηκε για το πείραμα. Καλά έκανε και δεν το πέταξα χθες. Χρειάστηκε για το πείραμα. Επίσης τα άδεια cryopod μπορώ να τα βάλω εδώ μέσα για να φορτίσουν. Έχω και ένα που άδειασε τελείως, γιατί ήταν μία μέρα και 7 ώρες. Το ανέβασα και όταν το ξανακατέβασα έσπασε τελείως. Ελπίζω να φορτίσει. Ναι, charging, ok. Φορτίζει και αυτό. Θα κρατήσω πάνω μου εγώ μερικά καλά για εκεί που θα πάμε τώρα. Βλέπετε, έχω παγίδα πάνω μου, έτσι, έτοιμη, έχω βελάκια, έχω τα πάντα όλα. Αλλά πριν από αυτό, θα κάνουμε ένα BRB για να σας δείξω και κάτι άλλο που θέλω να δείτε. Εδώ είμαστε και πάλι, ακριβώς στο ίδιο σημείο. Αυτό εδώ είναι το νησί μου, ακριβώς στο ίδιο σημείο. Πού είναι το σπίτι μου? Ακριβώς στο ίδιο νησίο, λέω. Ακριβώς στο ίδιο σημείο, στο ίδιο νησί, στην ίδια αποστολή, αλλά σε άλλο σερβερ. Αυτός είναι ο σερβερ που κάνουμε live stream. Αν θυμάστε, κάνω live stream κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο twitch.tv, κάθετος Ηλίας GR Gaming. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 4 παρατέταρτο το μεσημέρι κάνουμε live stream Arc Genesis. Να μην κάνω και μια διαφημισούλα, να κάνω. Λοιπόν, είμαι ακριβώς στο ίδιο σημείο που δεν έχει χτίσει κανένας εδώ και θα μπω εδώ μέσα, θα πάω στο Arc Data και θα ανεβάσω ένα άδειο cryopod.
Okay. Επειδή είναι άλλο σερβερ, κάνει λίγο αυτή την καθυστέρηση όταν ανεβαίνει. Θα πούμε λοιπόν μέσα, θα ξανακατεβάσουμε το cryopod και θα δούμε λίγο αν θα χαλάσει. Περιμένουμε και βλέπουμε ότι δεν χαλάει. Δεν παθαίνει τίποτα. Παθαίνει τίποτα. Για να δούμε κάτι άλλο. Έχω στον ώμο μου ένα μαϊμουδάκι. Το οποίο μαϊμουδάκι είναι πάρα πολύ καλό, δεν θέλω να χαλάσει. Είναι level 209, πυθικομούρης. Έχει και μερικά levels τα οποία δεν του τα έχω δώσει. Από τόσο μιλι damage, έτσι για το troll. Ωραία. Έχουμε μια μαϊμού με 2.500 μιλι damage σχεδόν. Μαζεύει μπέρις από κάτω. Κοίτα εδώ. Άμα την αφήσει κοντά σε μπέρις, κοίτα τι κάνει, ρε. Τα μαζεύει όλα. Ναι. Βάζουμε το μαϊμουδάκι μέσα σε ένα cryopod. Είναι level 265. Να είστε σίγουροι ότι αν υπήρχε πιθανότητα να το χάσω το μαϊμουδάκι μου, δεν θα το έκανα αυτό το πράγμα. Και πάμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Πηγαίνω στο Art Data και ανεβάζω το Μεσοπίθηκους εδώ πάνω. Έτσι. Έχουμε κάνει upload ένα Μεσοπίθηκους. Πάμε πάλι εδώ και κάνουμε download το Μεσοπίθηκους. Okay. Το Cryopod δεν έχει χάσει ζωή και ο Μεσοπίθηκους είναι ακόμα level whatever it was. Level 265. Okay. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Γιατί με βγάλατε τρελό κάποιοι στα σχόλια στο προηγούμενο επεισόδιο. Τι μάζεψε πάλι. Στο προηγούμενο επεισόδιο κάποιοι με βγάλατε τρελό και μου λέγατε διάφορα. Δεν ισχύει τίποτε από όλα αυτά που μου λέγατε. Πολύ απλά είναι ρύθμιση του σερβερ και δεν ισχύει τίποτε από όλα αυτά. Όλα γίνονται upload κανονικά, όλα γίνονται download κανονικά. Αρκεί να έχουμε μια συγκεκριμένη ρύθμιση στον σερβερ, όπου στο δημόσιο σερβερ την έχω τη ρύθμιση αυτή. Στο σερβερ που παίζω μόνος μου δεν το έχω ρυθμίσει με τον ίδιο τρόπο, οπότε δεν γίνεται να κάνω upload από τον άλλο σερβερ. Αλλά από αυτό το σερβερ μπορώ να κάνω και εγώ, μπορείτε να κάνετε και εσείς upload Cryopod χωρίς κανένα φόβο. Σε όλους τους δικούς μου δημόσιους servers μπορείτε να κάνετε upload άνετα. Λοιπόν, αυτά από μένα, από αυτό το server μάλλον. Έλα. Εδώ πέρα βασικά να σας δείξω λίγο. Θέλετε να δείτε? Εδώ πέρα είναι η βάση μου στον άλλο server που κάνω τα live stream. Έχω μια πάρα πολύ ωραία βασούλα και είναι σχετικά κοντά σε teleporter. Και εδώ πέρα αυτό το κομμάτι είναι για να μπορώ να έρχομαι να κάνω teleport χωρίς να παίρνω κατά λάθος ζώα από το σπίτι μου. Έρχομαι και πατάω εδώ και λέω στην Έλενα να με πάει οπουδήποτε. Και εδώ πέρα είναι το εσωτερικό του σπιτιού, να κάνουμε ένα mini base tour, όπου έχω κήπο εδώ πέρα, έχω νεράκι, έχω cooking pot, έχω κάποια ζωάκια, έχω διάφορα πράγματα εδώ. Και να βάλουμε και αυτό στη θέση του. Να βάλουμε και τα berries εδώ μέσα. Οπα, έτσι. Και εδώ πέρα έχω διάφορα άλλα ζωάκια που έχουμε κάνει tame σε live stream. Οπότε σας περιμένω παιδιά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 4 παρατέταρτο να έρθετε να δείτε τι θα κάνω tame στο επόμενο live stream. Πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε tame στο σημερινό επεισόδιο στον άλλο server. Εδώ είμαστε και πάλι στο server μας. Γυρίσαμε πίσω πάρα πολύ γρήγορα. Και όπως βλέπετε κάνω ήδη teleport στα χιόνια. Γιατί στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε tame αρκούδα. Θα κάνουμε tame μία αρκούδα στο σημερινό επεισόδιο. Και ξέχασα να βάλω fair. Oh shit. Δεν πειράζει, ξέχασα να βάλω fair, αλλά δεν πειράζει γιατί είναι λίγο καλά κάποια ρούχα όπως αυτό και αυτό. Και αυτό και μου δίνουν και αυτό και μου δίνουν καλό ζέστα. Και έχω και τα healings. Λοιπόν, θα κάνουμε tame. Λες, αρκούδα. Όχι level 20 όμως, μία λίγο καλύτερη. Γιατί χρειάζομαι μέλι για το νάνι. Πρέπει να φτιάξω νάνι για να μου κάνει imprint τα παιδάκια, ώστε να μην χρειάζεται να κάθομαι εκεί από πάνω με τις ώρες. Δεν το χρειάζομαι αυτή τη στιγμή το glitch. Πρέπει να βρούμε μια αρκούδα για να μας κάνει imprint. Όχι αρκούδα. Να βρούμε μια αρκούδα για να μαζέψουμε πολύ μέλι πολύ εύκολα.
και να φτιάξουμε beehive ώστε να έχουμε δικό μας nail μετά και να φτιάξουμε και μία νάνη για να παράγουμε τα αυτά όλα που θέλουμε να παράγουμε. Για να κάνουμε imprint τα παιδάκια, για να μην κάθομαι εγώ με τις ώρες να κάνω τα imprint. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα που θα βρω αρκούδα. Ψάχνω. Αλλά για να μην σας κουράζω εσάς, θα ψάξω λίγο εκτός κάμερας. Και μόλις βρω κάποια αρκούδα που να αξίζει το level της, θα τα ξαναπούμε. BRB. Ω, εδώ είμαστε. Αρκούδα level 125, είναι μια χαρά. Να ξεφορτωθώ λίγο το Αρτσεντάβις αυτό εδώ. Λοιπόν, για να δούμε. Το Αρτσεντάβις μου, παιδιά, έχει γίνει πάρα πολύ δυνατό μετά και τις αλλαγές που έχουμε κάνει στο server για λίγο αυξημένα στατιστικά. Κάνει 601 damage. Τι είναι αυτό? Αυγό από το Αρτσεντάβις είναι αυτό, ε. Ναι, ωραία. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο Αρτσεντάβις εδώ κοντά. Κάνει 601 damage. Τι άλλο μπορεί να με ενοχλήσει εδώ πέρα στην περιοχή? Συνήθως βγάζει έναν θεριζινόσαυρο εδώ. Τώρα δεν βλέπω κανέναν. Εσύ τι level είσαι? Εσύ είσαι 90. Ωραία. Δεν με ενοχλείς. Έχει κάτι τρυπούλες εδώ, δεν πειράζει. Εσύ τι level είσαι? 130. Μεγάλο level κι εσύ. Κάτσε εδώ στην ακρούλα. Ωραία. Η αρκούδα που θέλουμε είναι αυτή εδώ. Δεν νομίζω, δεν είδα άλλη. Μία είναι, 125. Ωραία. Πού να κάνω την παγίδα μου? Εδώ. Εδώ σκιούλα. 3, 2, 1. Ωραία. 1, 2, 3, 4. Θα μπούμε μέσα και μετά να βάλουμε αυτά εδώ γύρω γύρω. Θα είναι ένα πάρα πολύ εύκολο tame. Δεν θα μας δυσκολέψει καθόλου. Να, όλα θα πάνε καλά. Πάμε να βάλουμε όλα αυτά εδώ γύρω γύρω έτσι γρήγορα, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ η αρκούδα. Και να κάνω πικά από αυτό το λάθος που βάλα κάπου, θα πως βλέπω. Ωραία, σωστά το πήρα. Και να βάλουμε και τις ράμπες εδώ απ' έξω. Ένα είναι. Θα προτιμούσα τις ράμπες να τις βάλω από με τα πόδια καλύτερα. Ωραία. Ένα. Δύο. Δεν θα μπορέσω να βάλω τρίτο. Αλλά γι' αυτό έχω πάρει παραπάνω foundations μαζί μου. Για να βάλω ένα εδώ και ένα εδώ, ώστε να μπορέσει να κουμπίσει η ράμπα μέχρι κάτω. Λοιπόν, πάμε να βρούμε την αρκούδα. Πάμε να βρούμε την αρκούδα, είπα. Να τη. Δεν χρειάζεται να τη βαρέσω, αρκεί να πάω κοντά της και νευριάζει. Έλα εδώ. Να και ο θεριζινόσαυρος. Πάντα έχει ένα θεριζινόσαυρο εδώ, παιδιά. Ωραία. Ω, είναι πολύ γρήγορη. Φύγε από τη μέση σε θεριού μου. Ωραία, πήραμε την ευθεία, αλλά τώρα ξενευρίασε. Α, δεν ξενευρίασε. Γιατί σταμάτησε? What? Ωραία, μπορούμε να στρίψουμε από εδώ. Έτσι, 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 έτσι. Τρίποντο. Τέλεια. Τέλεια. Έχω φέρει και κρεβάτια μαζί μου, αλλά είχα ήδη βάλει κρεβάτι κάπου που έκανα τέι με ένα κάστορα σε ένα σημείο. Και τσακ τσακ. Πάμε να κάνουμε πικά από αυτά εδώ. Για να μην μπήκε κανένα το Endicurus μέσα κατά λάθος. Έχουμε και προϊστορία εμείς. Και είμαστε κομπλέ. Έχουμε κλείσει το ζάκι που θέλουμε να κάνουμε τέι, το έχουμε κλείσει στην παγίδα. Ο θεριζινόσαυρος είναι λίγο μακριά, θα μπορούσα να τον αφήσω εκεί. Γιατί ακόμα και αν το σκοτώσω θα βγει άλλος. Οπότε δεν έχει και μεγάλο νόημα. Ωραία, κατεβαίνω εδώ. Το health μου είναι καλά παρόλο που κρυώνω. Και θα χρειαστώ 23 βελάκια ακριβώς όσα έχω. Τόσα είχα, δεν χρειάστηκε να φτιάξω άλλα. Τόσα είχα. Σφυρίζω και ένα passive. Σύμφωνα με τον Dodontex δηλαδή, θα χρειαστώ τόσα, 23 βελάκια. Έχω και από τα άλλα τα darts πάνω μου, έχω αυτά εδώ τα darts. Αλλά εφόσον είχα και μερικά τέτοια είδη στο ψυγείο, τα πήρα. Πού είναι ο θεριζινόσαυρος? Είναι εκεί πέρα.
Καλά είναι. Είναι σε απόσταση ασφαλείας. Μπορεί να μου δείξει κάτι Έλενα εδώ, δεν μπορεί. Από εδώ όμως. Ωραία, καλά πάμε. Reload κάναμε, για κάνε. Αλλά επειδή δεν ρίχνω πάρα πολύ γρήγορα, μπορεί να μην φτάσουν τα 23 βελάκια και να θέλει περισσότερα. Οπότε θα είμαι έτοιμος, μόλις ρίξω αυτά, να οπλίσω τα επόμενα, τα άλλα βελάκια. Ωραία, ένα πάρα πολύ εύκολο tame. Θα βρούμε και ένα αρνάκι κάπου εδώ κοντά να μαζέψουμε λίγο μάτων. Να του δώσουμε και λίγο μάτων να φάει και θα γίνει tame πάρα πολύ εύκολα. Και θα πάμε να μαζέψουμε μέλι. Δεν μέτρησε αυτό. Θα πάμε να μαζέψουμε μέλι. Όπου το μέλι το μαζεύουμε από το bog στα δέντρα πάνω ψηλά εκεί που είναι τα bloodstalkers. Δεν είναι πολύ καλό αυτό, το ξέρω. Αλλά εκεί τα έχουν βάλει, εκεί είναι, τι να κάνουμε. Πλησιάζει. Κάτι μου λέει ότι θα σταματήσω το tame για να το σκοτώσω. Άμα έρθει κοντά δεν είναι καθόλου καλό να έρθει κοντά. Ωραία. Έχω άλλα τρία βελάκια πάνω μου, τα οποία μπορώ να τα ρίξω άφοβα χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζω. Έλα να φύγει λίγο από τη μέση, μπράβο. Έπεσε. Όχι, δεν πιστεύω να ρίξα παραπάνω από... Α, υπολόγισε λάθος το Dodo Dex. Πάλι καλά που κοίταξα, γιατί είχα σκοπό να τα ρίξω αυτά τα βελάκια χωρίς να κοιτάξω το level. 601. Έφυγε εύκολα. Ελπίζω ότι δεν το βάρισα παραπάνω φορές από όσο χρειάζεται. Ωραία. Τι είναι αυτό? Α, πάμε να βρούμε αρνάκι. Βασικά δεν θα πάμε πολύ μακριά. Εδώ έχει αρνάκι. Άσπρο και παχύ. Θα έπρεπε να είχα και scissors να τα κουρεύω πριν τα σφάζω. Δεν πειράζει. Τι level? 25 λέει. 25 λέει. Okay, δεν θα έχει πολύ μάτων αυτό, αλλά δεν πειράζει. Να τα αφήσουμε λίγο την αρκούδα να πεινάσει. Είναι ότι στο δώσω από τώρα. Τη το δώσω από τώρα, μωρέ. Το μάτων κρατάει αρκετή ώρα. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αρκεί να μαζέψουμε μπόλικο. 220 μάτων, τι πράγμα είναι αυτή, ποιος ήρθε? Όντως, 220 μάτων. Υπάρχει μια μικρή διαφορά σε αυτό το σερβερ και στον άλλο σερβερ που κάνω τα live stream, όπου εκεί παίρνουμε γύρω στα 30 μάτων. Ωραία. Λοιπόν, φέρε μου 26 μάτων. Βάλτε εδώ, row, κλακ. Ωραία. Και έφαγε ένα, πήγε... καλά είσαι. Θα χρειαστεί... τίποτα, πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα. Ωραία. Τι level είναι αυτό? Μιας και έχουμε την παγίδα εδώ. Είναι 90, δεν μας κάνει. Κάτι άλλο. Θα μπορούσα να την αφήσω αυτή την παγίδα εδώ. Είναι ένα σημείο πάρα πολύ ωραίο που θα μπορούσα να έρχομαι να κάνω tames. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί. Νομίζω δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο να κάνω tame σε αυτό το σημείο. Ναι, όχι, θα την πάρω την παγίδα μαζί μου και άμα χρειαστεί την ξαναβάλω. Έτσι θα κάνω. Ωραία. BRB για λίγα λεπτά μέχρι να γίνει tame και τα ξαναλέμε σε λιγάκι. Σχεδόν έγινε tame. Έχουμε χάσει λίγα levels. Είναι 90,7% effectiveness. Χάσαμε λίγα levels επειδή έριξα ένα βελάκι παραπάνω. Είχε ήδη πέσει unconscious και εγώ τη έριξα ένα βελάκι ακόμα. Δεν έπρεπε. Αλλά δεν μου έχει ξανατύχει το Dodo Dex να κάνει λάθος στα βελάκια. Δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ να κάνει λάθος το Dodo Dex στα βελάκια. Δεν μας πειράζει όμως, είναι level 181 και θα κάνει τη δουλειά για την οποία τη θέλουμε. Γράψτε κάτω στα σχόλια προτάσεις για ονόματα για την καινούργια μας αρκούδα. Θα την ονομάσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Έχει λίγο μάτων εδώ, το οποίο θα το πάρω σπίτι μου να το ψήσω, διότι έχω ξεμείνει από μάτων. Έλενα, πάμε σπίτι, γιατί κάνει πολύ κρύο. Αλλά μην βιαστείς πολύ, να προλάβω να πάρω την παγίδα. Ωραία, χάσαμε ένα τείχο, δύο. Ωραία. Έλενα, πάμε. Έλενα, μπορούμε να πάμε τώρα στο σπιτάκι μας. Πάρα πολύ ωραία. Τρώω μερικά τέτοια και είμαι κομπλέ. Και ανάβουμε αυτό και βάζουμε όλο το μάτον εδώ πέρα. Μαζί με λίγο ακόμα
από το Αρτσεντάβης και θα ψηθούν πάρα πολύ γρήγορα και θα έχουμε Μάτων για να κάνουμε διάφορα tames τα οποία είναι δύσκολο να έχουμε raw Μάτων, οπότε θα έχουμε ψημένο Μάτων. Χάνουμε 1-2 levels αλλά είναι πιο βολικό. Θα φτιάξουμε άλλο ένα ψυγείο, γιατί νομίζω ότι δεν χωράει να βάλω το Μάτων κάπου. Λοιπόν, εδώ δίπλα σε αυτό είναι τέλεια και έχει ψηθεί σχεδόν όλο το Μάτων. Έλα, δώσε λίγο ακόμα, μπράβο. Έχουμε τίποτε Primate στο Argentavis, δεν νομίζω. Α, έχει λίγα Primate. Οκ, ψήστε και αυτά πριν λήξουν. Ψήστε, μπράβο. Κλείστε. Τέλεια. Βάλτε αυτά εκεί. Και βασικά οτιδήποτε είναι ψημένο, cooked, οτιδήποτε είναι ψημένο, ας μπει σε αυτό το ψυγείο. Cooked. Έτσι. Φέρε μου να έχω εγώ λίγο να τρώω. Και είμαστε κομπλέ. Σε αυτό το ψυγείο έχει αυτά εδώ, τέλος πάντων, που έχει. Και σε αυτό το ψυγείο έχει μόνο ψημένα κρέατα. Βλέπετε, έχω πάρα πολλά ψημένα κρέατα διαφόρων ειδών και απλοκρέας και ψάρι και prime και Μάτων. Μπορεί να χρειαστεί κάτι από αυτά και στα care καμιά φορά. Αν και αν τύχει κάτι που δεν το έχουμε, εύκολα το αλλάζουμε με το cryopod. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Κάναμε... όπου έχει μαζέψει εδώ. Πολύ καλά στατιστικά, 10.000 health πήγε, 1.000 weight δεν το πείραξα, 2.200 μίλι, 10.000 health το ξανάπα και 2.650 stamina και 10.000 health. Και ξέχασα να πω ότι έχει 10.000 health. Λοιπόν, κάναμε tame αυτή την αρκούδα σήμερα. Θα αφήσετε προτάσεις για ονόματα κάτω στα σχόλια. Να την ονομάσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Έχω κανένα saddle. Bear. Δεν έχω κανένα saddle. Οπότε, bear. Αυτό εδώ, το οποίο το κάνω πάνω μου. Πώς το κάνω. Τι πάτησα. Πάτησα tab συνήθεια από το 7 days to die. Bear. Dare. Ωραία. Γράψτε προτάσεις για ονόματα από κάτω στα σχόλια. Θα την ονομάσουμε στο επόμενο επεισόδιο level 181. 2800 health, 1500 weight, 299 mil. Αχ, έχει μικρούλι μίλι. Δεν πειράζει. Στάμινα μια χαρούλα. Κομπλέ. Κομπλέ. Θα την ονομάσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Oh yeah. Like στο βίντεο αν σας άρεσε. Subscribe αν είστε καινούργοι. Κοινοποιήστε το να το δουν και οι φίλοι σας. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, γράψτε κάτω στα σχόλια και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!